χρονική περίοδο. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι η πρόταση είναι για ένα πρόσωπο. Δεν υπάρχει άλλη πρόταση. Θετικές λοιπόν ψήφοι υπήρξαν απέναντι, όσες υπήρξαν, απέναντι στον κύριο Δήμα. Όσοι αρνηθήκαν να του παράσχουν την υποστήριξή τους, νομίζω ότι από διαφορετική αφετηρία ο καθένας εκκινεί. Όλα τα άλλα νομίζω ότι είναι συμπεράσματα. Κύριε Σκουρλέτη, δεν ξέρω αν έχετε επιστροφή. Η συνεργασία με την Δημοκρατική Αριστερά είναι δεδομένη πια. Μπορούμε να το πούμε επισήμως μετά το τηλεφώνημα του κυρίου Τσίπρα με τον κύριο Κουβέλη. Υπήρξε τηλεφωνική επικοινωνία, ανανεώθηκε ένα ραντεβού για μετά και την τρίτη ψηφοφορία και υπήρξε και μία ανταλλαγή απόψεων πάνω στα ζητήματα της προεδρικής εκλογής και σε σχέση με την ανάγκη να πάμε για εκλογές. Αν πάμε σε εκλογές που συμφωνούν και οι δύο, οι βουλευτές της Δημοκρατικής Αριστεράς, στελέχοι της Δημοκρατικής Αριστεράς, θα είναι υποψήφιοι με το ΣΥΡΙΖΑ? Δεν έχουμε μπει σε τέτοιου είδους συζητήσεις. Τώρα δεν σας πιστεύουμε, κύριε Σκουρλέτη, να μας συμπαθάτε δηλαδή. Γιατί το λέτε αυτό, δεν είναι πρωταπριλιά. Δεν σας πιστεύουμε, κύριε Σκουρλέτη. Αν ήταν πρωταπριλιά θα μας το λέγατε. Ελπίζουμε και ευχόμαστε να κινήσετε πιο έγκαιρα από ό,τι δείχνετε. Κύριε Σκουρλέτη, και συνταγματικά είναι εδώ ο κύριος Κατρούγκαλος για να με διορθώσει, αλλά η επόμενη ψηφοφορία μετά τις εκλογές θα είναι και πάλι η εκλογή του Προέδρου. Άρα μπορώ να σας ρωτήσω ποιος είναι ο υποψήφιός σας για αυτή την επόμενη ψηφοφορία? Αφήστε να ολοκληρωθεί και η τρίτη ψηφοφορία και θα δηλαδή, τα δούμε. Δηλαδή δεν το ξέρετε αυτή τη στιγμή που συζητάμε και ψηφίζουμε για την Προεδρία της Δημοκρατίας? Δεν έχετε υπόψη σας ποιον θα υποστηρίξετε σε λίγες μέρες? Αν έχετε καταλάβει καλά, αυτό το οποίο είναι το πολιτικό ζητούμενο από την διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη είναι ακριβώς να μην δοθεί μια λευκή επιταγή, όπως είπε ο κύριος Τσίπρας, στον κύριο Σαμαρά να εφαρμόσει όλα αυτά τα προαπαιτούμενα και τα νέα. Άρα είναι αδιάφορο ποιος θα είναι ο ανώτατος πολιτιακός άρχον της χώρας. Έχει την μικρότερη σημασία από κάθε άλλη φορά τα χαρακτηριστικά του προσώπου. Είναι κάτι το οποίο το έχουμε πει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Κύριε Σκουρλέτη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και πάμε στη συνάδελφο τη Λίδα Μπόλα, η οποία έχει κοντά της τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Ναι,